Όχι, είμαι γέννημα θρέμα της Νέας Ιωνίας, λίγα χιλιόμετρα μακριά από εδώ. Χαίρομαι και για σας πάρα πολύ, γιατί και ευχαριστώ τον Θεό, γιατί βλέπω πολλά θαύματα. Ο καθένας από εμάς, αδελφοί, είναι και ένα θαύμα, δόξα στο όνομα του Κυρίου. Όπως ακούσαμε και τον αδελφό προηγουμένως, άλλον τον θεράπευσε, άλλον τον γλίτωσε, και από ό,τι ακούω από τον Άμβωνα και από ό,τι βλέπω από το ίντερνετ, οι ομολογίες των αδελφών είναι ένα θαύμα. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Οπότε είμαστε πολλά θαύματα μαζεμένοι σήμερα εδώ πέρα. Δόξα στο όνομα του Θεού. Και εκτός από το αίμα που τρέχει στις πλεύρες μας, άλλος έχει αλφα ρέζους θετικό, αλφα όμικρον αρνητικό, μας ενώνει όλους το αίμα του Ιησού μας Χριστού. Είμαστε αδέλφια του Ιησού Χριστού. Έχουμε το ίδιο αίμα, κυλάει στο αίμα μας, αδέλφια. Λοιπόν, ας κοιτάξουμε σήμερα ο καθένας τον διπλανό του. Ας δώσουμε το χέρι ο ένας τον άλλον, να σχηματίσουμε μια μεγάλη αγκαλιά, γιατί αυτό θέλει ο Κύριος, ώστε να φωνάζουμε, να κράζουμε και ο Κύριος να λέει «Ιδού εγώ». Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Θέλω να διαβάσω ένα ψαλμό. Θα το διαβάσω και θα σας εξηγήσω και γιατί. Όπως είπε και ο αδελφός προηγουμένως, ο Θεός προγνωρίζει. Είναι ο Λάμδα Δέλτα ψαλμός. Θέλω ευλογή τον Κύριο επαντή καιρό. Η έννοιση αυτού θέλει είστε διαπαντός εν το στόματί μου. Δόξα στο όνομα του Θεού. Δεν θυμάμαι τον εαυτό μου από μικρό παιδάκι η λέξη Θεός, η έννοια Θεός να μην υπήρχε στο μυαλό μου. Δεν το θυμάμαι καθόλου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου μικρό παιδί η λέξη Θεός κάτι σήμαινε για μένα. Ευτυχώς ο Κύριος είχε βάλει δίπλα μας ανθρώπους, τις γιαγιάδες μας, τους πιο πολλούς, και εμένα οι γιαγιάδες ήταν άνθρωποι που είχαν πολύ ευσέβεια, ήταν θεοσοβείς, κοντά στο Θεό πάντοτε. Μα έμαθαν εκεί τα πρώτα βήματα. Να αγαπάω τον Θεό, να αγαπάω τον πλησίον μου. Πηγαίναμε κάθε Κυριακή στην εκκλησία, είχα μάθει και πολλούς ψαλμούς, μου αρέσανε. Και για μια δόση αποφάσισα στη ζωή μου να γίνω κι εγώ κληρικός. Όταν το είπα στον πατέρα μου, γέλασε. Πού να φανταστώ πως πολλά χρόνια αργότερα θα γινόμουν αιρέας του Κυρίου. Δόξα στο όνομα του Θεού. Αφού πέρασαν λοιπόν τα χρόνια, καθώς περνούσαν τα χρόνια, είχα την έννοια του Θεού, τη λέξη του Θεού, δεν τον γνώριζα όμως. Στα θρησκευτικά, στο σχολείο και στην ιστορία, αλλά περισσότερο στα θρησκευτικά, ήμουν ο καλύτερος μαθητής. Και στο γυμνάσιο, όταν πήγα, ενώ στα άλλα μαθήματα, στα μαθηματικά, στη γεωμετρία, μπορεί να είχα 12-13, στα θρησκευτικά και στην ιστορία είχα 18-19. Και όταν ήθελε κάτι ο καθηγητής από τα θρησκευτικά να ρωτήσει, ρώταγε πάντα μήνανε. Είχα αυτό το ζήλο για το Θεό, αλλιώ. Όπως είπα, αδελφός που προηγουμένως μας προγνωρίζει ο Κύριος. Αφού περάσαν τα χρόνια, δόξα στο όνομα του Κυρίου, ήρθε η περίοδος της εφηβείας, που είναι λίγο δύσκολη. Ο Θεός είχε το σχέδιό Του. Δεν είχα ένα φίλο τον οποίο να αγαπάει ο Θεός, να αγαπάει τον Θεό. Και ήμουν μόνος μου. Εγώ έλεγα για τον Θεό, μου λέγανε τώρα τάτι κάθεσαι τα ψάχνεις. Έλα εδώ στην παρέα μας να γνωρίσεις άλλα πράγματα. Στην αρχή διστακτικά, μετά αργότερα όμως πήρα θάρρος και άρχισαν αυτά τα πράγματα τα οποία όσα παιδιά είναι στον κόσμο τα έχουν περάσει. Άρχισε το πρώτο τσιγάρο, τα πρώτα κοιτάγματα στον κόσμο. Σιγά σιγά είναι μεθοδιστής ο διάβολος, αρχίζει και τραβάει τον άνθρωπο από την παρουσία του Θεού και από τον Θεό κοντά. Και μπορώ να πω έφτασα σε ένα σημείο
που μπλέχτηκα παντού. Όπου μπορείτε να φανταστείτε, όποια πέτρα σηκώνεται, θα με βλέπατε από κάτω. Είχαμε μπλέξει με τη ροκ τη μουσική, είχαμε κάνει συγκρότημα, είχαμε νοικιάσει στούντιο μέσα σε κάτι κατακόμβες. Κλεινόμασταν μέσα στους καπνούς τα τσιγάρα, λατρεύαμε και καλά τη ροκ τη μουσική. Ποιο να ξέραμε πώς να πιο λατρεύουμε εκεί πέρα μέσα. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Από μηχανές, πόσες φορές μέσα ο Κύριος. Και από άλλα διάφορα πράγματα. Και έτσι περνούσαν τα χρόνια και ξέχασα τον Θεό μου, αυτόν που αγαπούσα μικρός. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Ευτυχώς όμως ο Κύριος, μέσα σε όλη αυτή την παρακμή μου, ας το πω, είχε αφήσει μια σταγόνα μέσα στην καρδιά μου και ποτέ δεν πλαστιμούσα τον Θεό, τη μητέρα του Κυρίου και τους Αγίους του. Αυτό η βρισιά δεν είχε βγει ποτέ από το στόμα μου. Μπορεί να έλεγα άλλες χίλιες λέξεις από το στόμα μου, αλλά αυτό δεν το είχα κάνει ποτέ. Είχα ένα μικρό σεβασμό μέσα στην καρδιά μου, είχε μείνει μια κοιτίδα, ένα μικρό φως. Καθώς περνούσαν τα χρόνια, πήγα στο στρατό. Εκεί υπηρέτησα στο ναυτικό, δύσκολα τα πράγματα, δύσκολη καιρή. Δεν ήθελα στην αρχή να πάω, με πείσανε και πήγα. Πέρασα, ας πούμε, καλά. Ένα καλό όμως μου συνέβη εκεί στη θητεία μου, αδελφή. Εκεί στη θητεία μου γνώρισα τη γυναίκα μου, τη σύζυγό μου. Ήταν παρακυρίου, γιατί αργότερα κατάλαβα πως εκείνη αγαπάει το Θεό. Αφού γνωριστήκαμε και περίμεναν λίγο καιρός μέχρι να απολυθώ, είπαμε να κάνουμε κάτι σοβαρό. Στην αρχή, επειδή ήμουν πάρα πολύ μικρός, ήμουν 23 χρονών, δεν ήθελα να παντρευτώ. Σε αυτή μου τη δυσκολία όμως θυμήθηκα το Θεό και λέω: Κύριε, να παντρευτώ, λέω, τόσο μικρός. Και ένιωσα μια ειρήνη μέσα μου. Αφού τελείωσα λοιπόν τη θητεία μου, αραβωνιάστηκα και μετά παντρεύτηκα τη σύζυγο. Είχα πιάσει μια δουλειά σε εργοστάσιο, με εργοματιάρες ήμουνα. Τα φέρναμε όμως και δύο βόλτα με τη χάρη του Θεού. Και τώρα θέλω να σας πω πως αρχίζει και εργάζεται ο Θεός για να φέρει τον άνθρωπο κοντά του. Ξανά, να τον επιστρέψει, να τραπάξει από τα χέρια του πονηρού. Όταν πια παντρευτήκαμε και θα κάναμε οικογένεια, λέω: Μανολάκι μου, τώρα όσα ήξερες ξέχασέ τα. Τέρμα. Τέρμα και τα τσιγάρα, τέρμα και τα ναρκωτικά, τέρμα και οι μηχανές, θα προσέχεις, γιατί τώρα έχεις οικογένεια. Αλλά με έπιασε άλλη τρέλα. Και τρέλα μου αυτή ήταν με τη γυμναστική, με τις πολεμιστικές τέχνες. Νόμιζα πως όταν όσο πιο δυνατός γίνω, τόσο πιο πολύ θα μπορώ να υπερασπιστώ την οικογένειά μου. Ήταν και ασχολία του πατέρα μου, την οποία συνεχίζω και εγώ τώρα με τα όπλα. Ήρθαν και τα πράγματα και δέσανε. Λέω: Δεν έχω ανάγκη τίποτα. Είμαι δυνατός, είμαι οπλισμένος. Όποιος την αντίον μου θα την πάθει. Θυμάμαι, δούλευα τότε που σας είπα σε ένα εργοστάσιο, σκληρή δουλειά, 8 ώρες. Μετά το εργοστάσιο, κατευθείαν στο γυμναστήριο, άλλες 2-3 ώρες. Πέρασε ο καιρός έτσι, μέχρι που ήρθε το πρώτο μας παιδί, έφτασε ο καιρός να γεννηθεί. Έγκυος τώρα η σύζυγος, περιμέναμε με αγωνία να έρθει το πρώτο μας παιδί. Και εκεί άρχισα να καταλαβαίνω, αδελφοί, πως η δύναμη του ανθρώπου δεν είναι τίποτα. Θα σας πω το προϊστατικό. Λίγο πριν γεννηθεί ο Χάρης, ο Χαρίλαος, έτσι λέγεται το παιδί, ο γιος μου πρώτος, εκεί που έκανα γυμναστική,
βγαίνοντας από το γυμναστήριο, δεν ξέρω, κάτι έγινε, με φύσεξε ο αέρας από το αυτοκίνητο, από το παράθυρο, και έπαθα ψήξη από τη μια μεριά που ήταν το παράθυρο. Κρέμασε όλο το πρόσωπό μου. Και άρχισα να σκέφτομαι, κάτσε μου, τι γίνεται εδώ. Εσύ κάνεις, λέω, 100 κιλά πάγκο, βάρη. Και τώρα, λέω, σε φυσάει ένα αεράκι και όποιο στραβώνεις. Κάτι, λέω, γίνεται, κάτι δεν έχω καταλάβει καλά. Αργότερα, μετά 2 μήνες, γεννιέται ο Χάρης. Βλέπω εκεί την ώρα της γέννησης, μια ανησυχία. Λέω, γιατρέ, τι γίνεται, μου λέει, κάτσε, κάτσε, θα σου πω. Περιμένω άλλες 2 ώρες, μια ανησυχία, μπαίνουν οι γιατροί, βγαίνουν, τι γίνεται, γιατρέ, κάτσε, 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 θα σου πω. Να, μα λέω, κάτι συμβαίνει. Να μην σας το ομολογώ, αδελφοί, γιατί έχει περάσει η ώρα. Μας λέει ο γιατρός, ξέρετε, λέει, το παιδί δεν ανέπνευσε, λέει, μόλις γεννήθηκε και θα το βάλουμε, λέει, στη θερμοκοιτίδα. Λέω, έχει τίποτα σοβαρό. Δεν πήρε, λέει, ο εγκεφαλός του αμέσως αέρα, αλλά το καταπολεμάμε με φάρμακα, με ατόνα, μετάλλο. Ω Θεέ μου. Κατευθείαν όταν ο άνθρωπος είναι στα δύσκολα, στρέφει το κεφάλι του ψηλά. Τότε θυμάται ο Θεός. Πάω στον πατέρα μου, κατασάρκα πατέρα μου, του λέω, πατέρα, έτσι και έτσι. Είδα πρώτη φορά τον πατέρα μου να κλαίει σαν μικρό παιδί. Και εγώ δηλαδή έκλαιγα. Λέει, κάτσε, λέει, θα ρωτήσω κάποιον. Παίρνει ο πατέρας με έναν γνωστό, δεν θυμάμαι τώρα, παιδίατρο, γυναικολόγο, τι ήταν. Του λέει, έτσι και έτσι. Α, του λέει, πόσο χρόνο είναι τα παιδιά σου. Λέει, είναι μικρά. Ο γιος μου είναι 24-25, η νύφη μου, λέει, 2 χρόνια μικρότερη. Λέει, έχουν μάλλον μπροστά του. Ας κάνουν, λέει, μια ευθανασία στο παιδί. Γιατί, λέει, θα είναι στη ζωή του όλοι, λέει, θα βασανίζονται. Γιατί συνήθως αυτά τα παιδιά που δεν αναπνέονται να γεννιούνται έχουν αργότερα πρόβλημα. Πώς να μου το πει τώρα ο πατέρας μου αυτό. Πώς να έρθει να μου το πει. Πάω να το βρίσκω, τι έγινε, ρε πατέρα, με κλάματα. Τι έγινε, ρε πατέρα, με κλάματα. Μου λέει, και ο πατέρας μου ήταν σκληρός άνθρωπος. Αυτοδημιούργητος, δεν ήταν κανένα παιδάκι ευαίσθητο. Μου λέει, Μανώλη, έτσι και έτσι και έτσι. Σώπαρε, πατέρα, του λέω, θα πάμε όλα καλά. Το έλεγα αυτό για να πάρω κουράγιο κι εγώ. Αδελφοί, ήταν η πρώτη νύχτα που θυμάμαι τον εαυτό μου και στη ζωή μου που πήγα και γονάτισα, όπως τα ήξερα. Είχαμε κάτι εικονίσματα, κάτι καντήλια σε μια γωνιά και του σπιτιού, ξεχασμένα, αραγραμμένα. Αυτό ήξερα, πέδωσα τα γόνατα, σηκώνω τα χέρια μου ψηλά χωρίς να ξέρω τίποτα. Και λέω, Θεέ μου, αν ήταν, λέω, να τραβήξω αυτά τα πράγματα, αν ήταν, λέω, να γίνει έτσι με αυτό το παιδί, τότε γιατί μου το δώσες. Σε παρακαλώ, του λέω. Σε παρακαλώ, χάρισέ μου τα να είναι υγιής. Την άλλη μέρα μας παίρνει ο γυναικολόγος της σύζυγου τηλέφωνο. Μας λέει, θέλω να σας μιλήσω, λάτε από το γραφείο μου. Φέρε και τους γονείς σου, φέρε και τους γονείς της σύζυγου σου και λάτε εδώ. Πάμε στο γραφείο του, λέει, κοιτάξτε να δείτε. Επέρασε, λέει, το παιδί σας μια κατάσταση, λέει, αλλά σας εγγυούμαι εγώ πως το παιδί αυτό θα γίνει, λέει, πιο έξυπνο και από εσάς. Δόξα στο όνομα του Θεού. Και μας ησύχασε ο άνθρωπος και όντως, αδελφοί, έγινε έτσι. Χάρης Θεού. Αλληλούια, αλληλούια, δόξα στο όνομα του Κυρίου. Τώρα το βλέπουμε και το καμαρώνουμε. Και έχουμε και επαγγελία πως γρήγορα θα το δούμε και ανάμασά μας. Αλληλούια, Κύριε. Πέρασε αυτό. Δεν προλάβαμε να συνέλθουμε από το ένα γεγονός. Εργάζεται ο Κύριος πάλι μαζί μας και με απαλλήλωσε από τη δουλειά μου. Με απαλλήλωσε από τη δουλειά μου και μένω χωρίς δουλειά. Και μου λέει ο πατέρας μου, έλα εδώ, βρε παιδάκι μου, λέει, βασανίζεσαι, λέει, εκεί στο μαροκάματο. Κάτσε εδώ μαζί μου, λέει. Ένα κομμάτι ψωμί θα βγει και για τους δυο μας. Λίγο εγώ, λίγο εσύ, κάτι θα κάνουμε εδώ πέρα. Λέω, εντάξει, πατέρα, να μάθω και τη δουλειά, να πώς τα καταφέρνεις εδώ πέρα. Να συνεχίσουμε. Και έτσι αρχίσαμε να συγκρίσουμε μαζί. Αδελφοί, δεν πέρασαν ούτε 2 χρόνια. Και ο πατέρας μου, μην ξέροντας τότε, ήξερε κάτι, αλλά δεν μας το έλεγε, έφυγε με κύρωση του ύπατος. Και ήμουν επί ξύλο κρεμάμενος. Δεν είχα μάθει σχεδόν τίποτα από τη δουλειά. Σχεδόν τίποτα. Έμεινα τώρα με ένα παιδί νεογέννητο. Ο πατέρας μου έφυγε σε μια κατάσταση απεγκλειστική. Ό,τι πελατεία είχε, εμένα δεν με εμπιστευότανε. Σαν νέος, σαν παιδί. Και στρέφω πάλι τα μάτια μου ψηλά στον ουρανό.
από εκεί που θα έρθει η βοήθειά μου, αδελφοί. Αμήν. Και λέω, Πατέρα, Θεέ μου μάλλον, τώρα τι κάνουμε? Και ήταν η πρώτη φορά που άκουσα φωνή Θεού μέσα στην καρδιά μου. Και λέει, ο πατέρας σου ο Πήγιος έφυγε. Είναι εδώ ο πατέρας σου ο Ουράνιος. Προχώρα και μη φοβάσαι τίποτα. Και πήρα τέτοια θάρρος μέσα, αδελφή, στην καρδιά μου, που μπορούσα να και τις θάλασσες και τα βουνά να τα ασκήσω. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και να περάσω από μέσα. Και δεν ξέρετε πόσο συγκινήθηκα όταν άκουσα στην ομολογία δύο παιδιά από την Κύπρο. Έλεγε η κοπέλα ακριβώς αυτό το ίδιο πράγμα. Επειδή είχε ένα πατέρα που είτε τον είχε είτε δεν τον είχε, ήταν το ίδιο. Της μίλησε ο Θεός με ακριβώς αυτόν τον τρόπο, αδελφοί, και της είπε: Εδώ είναι ο πατέρας σου ουράνιος. Μη φοβάσαι τίποτα. Έχω αναλάβει εγώ την κυδαιμονία σου. Αλληλούια. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Πόσα παιδιά έχει ο Θεός που έχει αναλάβει εκεί, στη γη επάνω. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Δόξα στο όνομα του Θεού. Πάνω απ' όλα ο Θεός μας, ο πατέρας μας ουράνιος. Ανοίξει τα φτερά του μια μέρα και μας βάλει όλους από κάτω, αδελφοί. Εκεί στην παρουσία του ψηλά. Προχώρησε ο καιρός. Με τη δύναμη αυτή που μου έθεσε ο Κύριος, άρχισε η ζωή μας να παίρνει έναν δρόμο. Ήρθε και το δεύτερο παιδί στην οικογένεια, η Έλενα, και προχωρούσαμε μαζί με τη σύζυγο. Και ήρθε η ώρα να γνωρίσουμε από κοντά τον Κύριο. Ωστότε είχαμε μια επαφή. Τώρα ήρθε ο καιρός να τον γνωρίσουμε και να τον ψηλαφίσουμε, αδελφοί. Ακούσαμε μέσα στη ζωή μας πολλούς. Κάποιο καιρό άκουσα για κάποιος που έλεγε πως το 2000 θα γίνει ένας μεγάλος πόλεμος, θα έρθουν οι Τούρκοι να μας καταλάβουν. Έλεγε και ορισμένα εδάφια μέσα από το Ευαγγέλιο. Ευαγγέλιο δεν είχα ανοίξει εγώ ποτέ. Μπορεί να το είχα κάτω με μαξιλάρι, αλλά δεν το είχα ανοίξει ποτέ. Πρέπει να μαζεύουμε τρόφιμα. Πρέπει να πάμε να πιάσουμε ένα οικόπεδο κάτω από την Κόρινθο. Λες και δεν υπήρχαν αεροπλάνα και τέτοια πράγματα. Η γυναίκα μου ανακατωμένη και εκείνη και ευαίσθητη. Την είδα να κλαίει. Τι θα κάνουμε. Λέει, πάρω εγώ ένα παιδί, να πάρει εσύ το άλλο, να τρέχουμε να σωθούμε. Τι θα κάνουμε? Άρχισα εγώ μέσα στην αγνωσή, στην άγνοιά μου, να μαζεύω τρόφιμα, κονσέρβες, αυτά να αναλύγουν μετά το 2000 και τέτοια. Και είμαστε σε μια κατάσταση έτσι αναμονή. Τι θα γίνει. Και τότε άρχισε το έργο του Θεού, αδελφοί. Η κατακόσμια κουμπάρα μας που είχε βαφτίσει την Έλληνα είχε γνωρίσει πριν από εμάς τον Κύριο. Και βλέποντας αυτή, τους είχαμε χάσει για ένα διάστημα. Δεν είχαμε, ήμασταν, ειδικά με τη σύζυγό μου, ήταν από μικρά παιδιά μαζί. Και ενώ είχαμε παρέες, είχαμε μαζί κοινωνίες και τέτοια, ξαφνικά ελαττώθηκαν αυτά τα πράγματα. Μα τι έγινε? Μια μέρα, όπως ήταν, γιατί σας είπα, μένω στη Νέα Ιωνία, περνάω απ' έξω από την εκκλησία της Νέας Ιωνίας, βλέπω και ανεβαίναν πάνω. Κάνω μια έτσι, βλέπω, λέω, πάνε σε αυτή την εκκλησία, ποιο ξέρει λόγια, εκεί βλέξανε και χαθήκανε. Ή βλέποντας όμως τη σύζυγό μου σε αυτή την κατάσταση, έρχεται και της μιλάει. Της λέει, σύζυγό μου, έτσι και έτσι. Λέει, μην πιστεύω σε αυτά τα πράγματα, υπάρχει Θεός. Πήγε, προσευχήθηκε πρώτα η αδελφή μας, ήρθε, της μίλησε. Καθίσαν και προσευχήθηκαν μαζί και από την πρώτη στιγμή, αδελφή, που μίλησε σε σύζυγό μου, πιστεύω πως άγγιξε την καρδιά της. Από την πρώτη στιγμή που τους είπε. Γιατί η καρδιά της διψούσε, ως γη άνυδρος, λέει, δόξα στο όνομα του Κυρίου, που διψάει το νερό, το Λόγο του Θεού. Πίστεψε. Έρχομαι σπίτι, τη βλέπω, μου λέει, τι έγινε, Μανώλη, θα σου πω. Λέω, τι έγινε, πες μου. Στην αρχή δεν μου τα πολύ έλεγε, μετά μου τα εξήγησε τι έχει γίνει. Και λέει, ξέρεις, εγώ αποφάσισα να πάω στην εκκλησία αυτή. Λέω, πήγαινε να δεις πως είναι και βλέπουμε. Εγώ πονηρός, θυμήθηκα τότε την Καινή Διαθήκη και το Ευαγγέλιο που είχα κάτω από το ξυλάρι μου και άρχισα σιγά σιγά να διαβάζω. Λέω, αν κάτι γίνει λάθος, λέω, τους πιάσω εγώ. Φύγει η σύζυγος. Στην εκκλησία τη ρωτάω πρώτη φορά πώς είναι. Μου λέει, κοίταξε, δεν είναι όπως η εκκλησία που ξέρουμε, αλλά λένε ωραία πράγματα. Πήγε δεύτερη και τρίτη και τέταρτη φορά. Μου λέει, θα έρθεις και εσύ. Και τα παιδιά ενθουσιασμένα. Πήγαινα μαζί με τη σύζυγο και τα παιδάκια μας. Μικρά τότε.
μαζί με τη σύζυγο. Πώς είναι παιδί μου εκεί, λέω, είναι καλά μου, λέει, εκεί είναι η εκκλησία πραγματική. Λέω, θα πάω κι εγώ. Πήρα και εγώ τη δικιά μου την Καινή Διαθήκη και πήγα εκεί, κάθεσα μέσα, λέω, εδώ θα σας πιάσω. Ανέβηκε ο κήρυκας επάνω, άρεσε και διάβασα από την Καινή Διαθήκη, διάβασα κι εγώ, άκουγα, ωραία, λέω, καλά τα λέει αυτός. Ξαναδιάβασα, ξανάκουγα, καλά τα λέει αυτός. Δεν βλέπω κανένα λάθος εδώ μέσα. Κοίταγα τη Διαθήκη έτσι, κοίταγα από εδώ. Λέω, καλά τα λέει ο άνθρωπος. Πήγα δεύτερη, τρίτη φορά, άρχισε με ο κύριος και με εργαζότανε. Είχα όμως και μια επαγγελία αληθή, ένα χρόνο, μπορεί και λίγο παραπάνω, πιο μπροστά, πριν γνωρίζω το Θεό. Ακούτε. Πήρα και λίγο ώρα παραπάνω. Επειδή μιλούσα για τον Θεό, σας είχα και αυτό το ζήλο για τον Θεό, έλεγα στους φίλους μου εκεί, είχαμε μια μεγάλη παρέα. Τρελή κυνηγή, γυρίσαμε στα βουνά και τα λαγκάδια. Μέρες, νύχτες εκεί πάνω στα βουνά, σαν τα γρίμια. Τους έλεγα, κοιτάξτε εδώ τη φύση, την πλάση, αυτά γίνεται, λέω, αυτά όλα να γίνανε μόνα τους, με ένα μπαμ που λέει ο κόσμος. Εμείς που ξέρουμε από τις φεκές, λέω, το μπαμ το ξέρουμε καλά, μόνο συμφορά φέρνει. Καλό δεν φέρνει. Και μου λέγανε, άστα τώρα λέει, μην ασχολείσαι με αυτά τα πράγματα, μην ασχολείσαι λέει, με τον Θεό και τέτοια. Τώρα τι σε νοιάζει, άστα, μόνο τα ξέρουμε τα. Όχι, να επιμένω εγώ. Θεός υπάρχει. Δεν είναι τυχαίο που γίνανε όλα αυτά τα πράγματα. Και να επιμένω. Και καμιά αναφορά να γίνομαι και ενοχλητικός. Και να σας παροκοινώ. Να σταματήσουμε και μια Κυριακή να πηγαίνουμε κυνήγι. Να πάμε και μια φορά στην εκκλησία. Να πάρουμε κύριο σου και το μοναστήρι. Εκεί να ήξερα τότε. Αλλά ο Θεός είχε άλλο σχέδιο για μένα, αληθεί, όπως είχε και τον καθένα ξεχωριστά από εμάς. Καθένας ένα μικρό θαύμα. Και μου δείχνει έναν ύπνιο ο Κύριος, όνειρο το λέγα εγώ τότε, το βράδυ, εκείνες τις μέρες που είχαμε αυτές τις ομιλίες, πως ήμουν, λέει, στα χρόνια που ήταν ο Ιησούς Χριστός. Και βρέθηκα στην Ιερουσαλήμ. Βρέθηκα μέσα σε ένα μεγάλο ελαιώνα, κάτω από τα τείχη της Ιερουσαλήμ. Την εποχή εκείνη που ήταν ο Χριστός. Και κοίταγα τον κόσμο από πορεία. Και όλοι πηγαίνανε προς ένα μέρος. Και έλεγα, πού πάτε, λέει, στο Χριστό. Κάνω κι εγώ έτσι μια έξι, βλέπω τον Χριστό. Καθόταν σε ένα επικλινές μέρος έτσι και ξεκουραζότανε. Λέω, ευκαιρία τώρα να λέω και πάω κι εγώ κοντά του. Και σπρώχνοντας λίγο από εδώ, σπρώχνοντας λίγο από εκεί, τρυπώνοντας από εδώ, έφτασα κοντά του. Μόλις έφτασα κοντά του και τον είδα, πήρα μια δύναμη. Τρέχω και πάω, γονατίσω κατευθείαν κοντά του. Λέω, Κύριε, με μια λαχτάρα, Κύριε, τον βρήκα επιτέλους. Εγώ λέω, μιλάω για σένα. Αλλά αυτοί λέω, δεν με πιστεύουνε. Και τότε γυρίζει τα μάτια του και με κοιτάει η αλεφή και αντιμώσανε μάτια με μάτια, οφθαλμός με οφθαλμός. Το μόνο που θυμάμαι ήταν πως χάθηκα μέσα σε κάτι ήρεμες λίμνες. Αυτό θυμάμαι. Μέσα εκεί χάθηκα. Και τον ακούω να μου λέει, κρατούσε ένα ξυλάκι και σκάλιζε έτσι στο χώμα. Αφήνει το ξυλάκι κάτω και παίρνει μια πέτρα, μεγάλο, ένα λιθάρι. Το στρίβει έτσι μέσα στο χέρι του και τρέχει από εδώ άμμος. Η πέτρα έγινε άμμος, αδελφή. Και μου λέει, η δύναμη που είχε το χέρι μου θα έχουν τα λόγια σου. Πήγαινε και μη φοβάσαι. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και έτσι δεν πέρασε ένας χρόνος που ήρθα και γνώρισα τον αληθινό Θεό. Δεν πέρασε πολύ καιρός. Με εργαζόταν πάρα πολύ ο Κύριος. Όταν αναγεννήθηκα, σας πω και αυτό, αναγεννήθηκα στην παλιά την εκκλησία της Κηφισιάς. Και επειδή, όπως σας είπα, είμαι άνθρωπο της δυνάμεως, της ισχύως και μ' αρέσανε τα ιστορικά πρόσωπα, ο Ηρακλής, ο Αχιλλέας, όλοι αυτοί οι ήρωες που ξέραμε από μικρά παιδιά, έκανε τότε ο αδελφός ένα κήρυγμα για τον Γεδεών. Και πώς το εργάστηκε μέσα ο Θεός στην καρδιά μου, λέω 300 ήταν και του Λεωνίδα, 300 και του Γεδεών. Αλλά κοίταξε, λέω, ο Γεδεών, τα κατάφερε. Ο Λεωνίδας παλικάρι ήταν, Ανδρίος, αλλά δεν είχε τη μοίρα αυτή. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και πώς εργάστηκε ο Θεός στην καρδιά μου μέσα, άρχισε να τον ζητάει η καρδιά μου, τον ζητάει τον Θεό. Και όταν τελείωσε η προσευχή, το κήρυγμα λέει: Όποιος θέλει να δώσει την καρδιά του, ήρθε μπροστά. Πάω και εγώ να γονατίσω από εδώ, πάω από εκεί να γονατίσω. Όταν άλλοι αδελφοί, λέει να μην ενοχλήσω και κανέναν. Καινούριο ήμουν, δεν ήμουν δύο μηνών χριστιανός, ήμουν δεν ήμουν.
Πάω μπροστά μπροστά, στο πρώτο κρανίο θυμάμαι. Και κάθομαι ακριβώς δίπλα στον αδελφό του Γιώργο τον Κουρουβέση. Μην γνωρίζοντας ούτε καν ποιος είναι. Και αρχίζω και λέω, Θεέ μου, σε παρακαλώ, επισκέψου μου και εμένα, αναγέννησέ με. Και όπως σηκώνομαι τα κομμάτια μου ψηλά αδελφοί, και για αυτές τις λάμπες ιστορίου από πάνω, καλή ώρα όπως αυτές. Αρχίζουν αυτές οι λάμπες να εκπέμπουν ένα τέτοιο φως, δυνατότερο του ηλίου. Αλλά άσπρο φως, δυνατό. Και να αρχίζω και να λούζομαι μέσα σε αυτό το φως. Και όσο με πλησίαζε και έμπαινα σε αυτή την παρουσία μέσα, αρχίσα και εξομολογούμουν τις αμαρτίες μου. Και λέμε, σε μένα έρχεσαι, Κύριε, που έχω κάνει και αυτό. Που ήμουν και εκεί, που ήμουν και εδώ και έκανα και εκείνο. Και όσο να τα λέω, αδελφοί, αυτά, τόσο να με πιάνουν τα κλάματα που έχει γεμίσει το θρανίο όλο δάκρυα. Γέμισε το κρανίο δάκρυα. Και από πάνω μου να φεύγει ένα βάρος. Να αρχίζω να ελευθερώνομαι. Να κλαίω εγώ, να κλαίει και ο αδελφός ο Γιώργος ο Κουρουβέσης, γιατί κατάλαβε πως κάτι συμβαίνει με μένα. Να προσεύχομαι εγώ, να με αναγεννήσει ο Κύριος, να προσεύχομαι για τον αδελφό, να τον αναγεννήσει, γιατί και εκτός κάτι λέω, αισθάνεται, πρέπει να τον αναγεννήσει και τον αδελφό. Κλαίγαμε και δυο μαζί. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αυτά είναι τα θαυμαστά του Θεού, αδελφοί. Όταν βγήκα δε, έλεγε το πρόσωπό μου. Έλεψε, η καρδιά μου καθάρισε, ήμουν αντιλαμβανόμενο τόσο ελαφρύς. Περιττώ να σας πω πως το χαμόγελο το είχα μια εβδομάδα στα χείλη μου. Με μια εβδομάδα ήμουν χαμογελαστός. Από τη χαρά που είχαμε στην καρδιά μου. Μια εβδομάδα ολόκληρη. Ήμουν με το χαμόγελο στα χείλη. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και θα πω. Πολλά είχα να πω. Θα πω όμως και πώς μας βάφτισε με το πνεύμα το Άγιο Κύριος. Και θα τελειώσω. Γιατί τα πνευματικά, αδελφοί, είναι αυτά τα που ενισχύουν την πίστη μας. Ενισχύουν, είναι το άλλα στα πραγματικά αυτά τα πράγματα που έχει κάνει ο Θεός μέσα στη ζωή μας. Θαυμαστά πράγματα. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Γι' αυτό λέω, όλοι μας εμείς σήμερα, τι έχουμε ζήσει με τον Κύριο, αδελφοί. Τι έχει κάνει ο Θεός στη ζωή μας. Δόξα στο όνομα του Θεού. Πόσο πρέπει να τον ευχαριστούμε. Τώρα που τον γνωρίσαμε, γιατί τον ήξερα, τον γνώρισα, τον ψηλάφισα τώρα κιόλας. Μ' ακούμπησα, δόξα στο όνομα του Κυρίου. Ζητούσα το Πνεύμα το Άγιο στην προσευχή. Το μεσημέρι όταν έτρωγα, Κύριε, και μην ξεχάσεις να μου δώσεις το Πνεύμα το Άγιο. Το πρωί όταν προσευχόμουνα, Κύριε, μην ξεχάσεις το Πνεύμα το Άγιο. Το βράδυ το αυτό. Όποτε με προσευχόμουν σε προσευχές στην εκκλησία μέσα, Κύριε, το Πνεύμα το Άγιο, σε παρακαλώ. Με απλή καρδιά. Όσο μια μέρα όταν σκόλασα από τη δουλειά μου, ήταν Σάββατο μεσημέρι. Σκόλασα από τη δουλειά μου, ανεβαίνω πάνω στο μηχανάκι, ακούω τη φωνή του Θεού, αυτή που άκουγα πάντα. Μου λέγει, πήγαινε προσευχή σου τώρα. Και λέω, πάρω στο μηχανάκι, δεν άκουσα καλά. Δεν κατάλαβα καλά. Και λέει ο Κύριος δεύτερη φορά και μου λέει, πήγαινε προσευχή σου τώρα. Λέω, κάτι γίνεται. Πρέπει να είναι λέω, ώρα του Κυρίου. Με το σκεφτώ, γιατί είναι πολύ κοντά η απόσταση της δουλειάς με το σπίτι. Έφτασε και στο σπίτι. Πάω να μπω μέσα, με βλέπει η σύζυγός μου, με βλέπει πως ήμουν, λέει, τι έχεις, λέω, έτσι και έτσι. Μου λέει, περίμενε. Πήγε να κάνει ένα μπάνιο, να φας, μου λέει, να καρδαμώσεις, να είσαι καθαρός, να πάω να προσευχηθείς. Και εμένα μου άρεσε η ιδέα. Αλλά ήταν η ώρα του Θεού, αδελφοί. Και ακούω τρίτη φορά την ώρα, τη φωνή του Κυρίου που λέει, πήγαινε στην προσευχή τώρα. Ήταν η ώρα μου, αδελφοί. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Πήρα μπουλόν στα μαξιμαλάκια μου, έτσι όπως ήμουν τα μαξιλαράκια μου, τα έβαλα κάτω, πήγα στην πληθρονίτσα μου. Κάθισα εκεί και αρχίσα και προσευχόμουν. Κύριε το πνεύμα σου το Άγιο, Κύριε το πνεύμα σου το Άγιο. Δεν ξέρω πόση ώρα πέρασε. Αλλά νιώθω για μια δόση, αδελφοί, μια στιγμή, κάτι να ζώνει την οσφή μου, ένα χέρι δυνατό. Να αρπάζει από εδώ, να ανοίγει το ταβάνι και να φεύγουμε μαζί με αυτή την παρουσία πάνω στον ουρανό. Ενώ έβλεπα κάτω εμένανε. Έριξα κλεφτές ματιές και ανέβει να συγκρούνται προς τον ουρανό. Δόξα στο όνομα του Θεού. Με έκανε ο Κύριος μια μεγάλη βόλτα γύρω από τη γη. Πέρασα από τις πυραμίδες της Αιγύπτου, από το Grand Canyon, από την Ανταρκτική, από τους πάγους, από τις πεδιάδες της Αφρικής, από τις στέπες της Ρωσίας, από πολιτισμούς, από ζώα παράξενα. Και αφού γύρισαμε όλη τη γη, πήγαμε για μια δόση ψηλά, ώστε να δω όλο τον πλανήτη, και αφού έφτασα σε ένα σημείο που είδα όλο τον πλανήτη πια, με φόρα ξανά κατεβήκαμε κάτω.
Όταν κατεβαίναμε, άκουσα μια φωή. Όλα αυτά που είδες, λέει, είναι ποιήματα των χειρών μου. Τελευταία εικόνα που θυμάμαι, αδελφοί, ήταν πάνω σε ένα μεγάλο βράχο, τεράστιο βράχο, όπως αυτή που είναι στα μετέωρα, και πάνω ακριβώς στην κορφή του μια τεράστια φωτιά. Ήταν το τελευταίο πράγμα που είδα, όταν κατέβηκα πια και μπήκα μέσα στον εαυτό μου. Εκεί άρχισα να υμνώ τον Κύριο με έναν ύμνο που δεν είχα ξαναβγεί ποτέ από τα χείλη μου, με ξένες γλώσσες. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Μια υμνοδία, μια αγαλίαση στην καρδιά μου, καταράκτες μέσα μου, καταράκτες μέσα μου, και να δοξάζω και να υμνώ τον Θεό και στα ελληνικά και στα ξένα και με ύμνους και σε πολλές γλώσσες, οι οποίες καν δεν ήξερα. Δόξα στο όνομα του Θεού. Η σύζυγος μου με είδε, κατάλαβε. Εγώ δεν είχα καταλάβει και δεν είχα την αίσθηση της ώρας. Φώναξε μια αδελφή, τη λέει, έλα να ακούσεις. Ήταν δίπλα μας, ήρθε, καλέ, λέει, αυτός βαπτίστηκε με Πνεύμα Άγιο. Είχε περάσει, είχανε, αν όχι 2 ώρες, 1,5 ώρα είχε περάσει σίγουρα. Και εμένα μου φαινόταν για 5 λεπτά, αδελφή. Πόσο ασήμαντος είναι ο χρόνος ο δικός μας, μπροστά στα χρόνια του Κυρίου. Δόξα στο όνομα του Θεού. Είναι θαυμαστά. Και άλλες πολλές ευλογίες, αδελφοί, λάβαμε στη ζωή μας. Δεν μας άφησε ο πονηρός να πάνε όλα καλά. Είχαμε πολέμους, είχαμε διαλογισμούς, πράξαμε άσοβα στη ζωή μας. Ήρθε ο Θεός, μας έβαλε πάλι σε μια σειρά, μας διορθώνει συνέχεια, μας καθαρίζει συνέχεια, μας αναπληρώνει τις δυνάμεις μας. Όπως είπαμε και στην αρχή, το αίμα του τρέχει στις φλέβες μας, έτσι. Και όταν έχουμε αδυναμία, ανεμία, γιατί όποιος κάνει το αίμα του και έχει ανεμία, αρχίζει και δυνατίζει, ξέρετε. Μα πληρώνουμε το κάθε πρώτη εβδομάδα με το αίμα του Ιησού μας Χριστού, που μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία, και έτσι συνεχίζουμε τον αγώνα μας, αδελφοί. Δόξα στο όνομα του Θεού. Ο Θεός να ευλογεί. Σας ευχαριστώ πολύ και συγγνώμη που σας πήρα λίγο παραπάνω ώρα. Καθένας από εμάς, αδελφοί, ένα ζωντανό θαύμα. Δόξα στο όνομα του Κυρίου.